Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα παρεούλα. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Ένα τεράστιο ζουμερό και ροφιχτό φιλί. Είμαστε έτσι λίγο πιο χαλαροί, πιο αν. Τι? Τι να κάνω τα μαλάκια μου? Έτσι. Γιατί τώρα είμαι καλά. Είμαι η Ελένη, πολύ αγαπήσαμε. Άκου τώρα, καλή Δευτέρα σε όλους μας, ρε παιδιά. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι bullying τρώω. Κοιτάξτε τι bullying τρώω, να αφήσω τα μαλλιά μου κάτω. Εν τω μεταξύ, από πίσω υπάρχει το πλατό της Παρασκευής, όπου ξέρασε ο Άγιος Βαλεντίνος. Υπάρχει κάτι μπαλόνια με καρδιές και τέτοια πράγματα. Πρέπει να τα αφήσετε εδώ πέρα, παιδιά, να ζήσουμε, να συνεχίσουμε να ζούμε τον έρωτα. Όλοι εδώ, παρέουλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε για την επόμενη ώρα. Γι' αυτό σας θέλω να μείνετε εδώ συντονισμένοι στην παρέα μου. Με πολύ πολύ ωραία θέματα. Φυσικά έχω να σας δείξω, εννοείται, συλλογή Wet and Wild. Αλλά και έχω έτσι. Είχα αφήσει από την Παρασκευή ένα θέμα, το οποίο θέλω πάρα πολύ να το μοιραστώ μαζί σας, που έχει να κάνει με τον Άγιο Βαλεντίνο, αλλά δεν πρόλαβα την Παρασκευή να τα πω όλα, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε θέλω να με συγχωράτε, αν μπορείτε να με συγχωράτε δηλαδή, και να το δούμε έτσι παρεούλα. Οκ, το έχουμε? Θέλετε? Θέλετε. Θέλετε, δεν θέλετε, θέλετε. Δεν πειράζει, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ωστόσο, πριν από όλα, επειδή πέρασε έτσι ένα πολύ ωραίο μαγευτικό Σαββατοκύριακο, που το λες λίγο ήταν και σαν τριήμερο. Γιατί ήταν σαν τριήμερο? Ήταν σαν τριήμερο γιατί από την εξής Παρασκευή που γιορτάζαμε τον Άγιο Βαλεντίνο και έτσι ήμασταν λίγο πιο αφηρημένοι και λίγο πιο να πάμε να βγούμε έξω, να βγείτε έξω για την ακρίβεια. Με τον σύντροφό σας, με τη σύντροφό σας, με τον ενδυνάμει ενδεχομένως σύντροφό σας, γιατί μπορεί και να γνωρίσατε κανέναν έτσι του Άγιου Βαλεντίνου. Γνωρίστε τον Βαλεντίνο ή τη Βαλεντίνα σας. Θέλετε να μας στείλετε τις ιστορίες σας, να μας πείτε. Είχα πάει σε ένα single party, ας πούμε, whatever. Ή απλά είχα βγει έξω με την κολλητή μου για να γιορτάσουμε μαζί οι δυο μας τον Άγιο Βαλεντίνο και τελικά τσουπ, μουσκασε ξαφνικά ο Βαλεντίνος μπροστά μου. Λέω εγώ τώρα. Whatever, ό,τι και να σας έχει συμβεί, θέλω να μάθω την ιστορία σας. Αλήθεια. Μπορεί να μην έχει συμβεί σε κανένα σας. Αν δεν έχει συμβεί σε κανένα σας, το ακούω. Ωστόσο, εγώ έχω μια περίπτωση έτσι μιας πρώην συναδέλφου μου, η οποία είχε γνωρίσει τον άντρα της πια και πατέρα των παιδιών της πλέον την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Κι όμως, και δεν ήταν και αυτό τόσο πολύ έτσι του να ερωτευτεί κλπ. Αλλά κι όμως συνέβη. Anyway, λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Επειδή πέρασε λοιπόν ένα Σαββατοκύριακο που σας έλεγα πριν από λίγο και στο Mad Radio είχαμε φυσικά αυτό το Superstar Weekend, γιατί έχουμε Superstar Weekend, να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο οι μεγαλύτεροι stars του πλανήτη περνάνε από το Mad Radio 106,2 και κερδίζετε πολύ ωραία δώρα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι για να σας βάλω από σήμερα στο κλίμα του σουκού, γιατί είναι και Δευτέρα και θέλετε κάτι να περιμένετε, να ξέρετε ότι άμα συντονιστείτε στο 106,2 υπάρχει αφιέρωμα Billie Eilish. Τέλειο. Τέλειο. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως πέραν αυτού του Σαββατοκυριακού που έρχεται τώρα. Πάμε λίγο να δούμε. Να ξεκινήσω λίγο με το Valentine's Day. Που θέλω να μου πείτε ουσιαστικά τι κάνατε εσείς από αυτά. Διότι διάβαζα την Παρασκευή μια έρευνα που έλεγε ότι τελικά ούτε η γυναίκα ούτε και ο άντρας δεν θέλουν πάρα πολλά πράγματα από την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Τι να σημαίνει αυτό άραγε? Αυτό σημαίνει ότι ένα απλό φαγητό ή ένα απλό λουλούδι ή ένα φιλί. Δεν χρειάζεται να κάνεις έτσι πολλά πολλά. Εντάξει, τώρα να κάνεις μια πρώτα σιγά μου, αυτό είναι κάτι άλλο. Έτσι προχωράμε. Αλλά κατά τα άλλα δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Οι δυο σας να είστε, να περάσετε καλά, να χουχουλιάσετε, να το ζήσετε έτσι όσο περισσότερο γίνεται. Οπότε, εμείς είχαμε βρει ένα θέμα λοιπόν την Παρασκευή. Για το τι πρέπει να κάνεις και να το έχετε στα υπόψη σας, έτσι για επόμενες φορές. Να το έχετε στα υπόψη σας. Αν, ας πούμε, είσαι με τον άλλον από 1 έως 3 μήνες. Εκεί η σχέση κάπως είναι σε ένα πολύ πολύ αρχικό στάδιο, γιατί μετράει μόνο λίγους μήνες. Οπότε το δώρο θα έπρεπε να είναι κάτι πάρα πάρα πολύ απλό. Πες μου αν κινήθηκε σε αυτές τις γραμμές. Γιατί αν δεν έχεις κινηθεί σε αυτές τις γραμμές, τότε υπάρχει σίγουρα πρόβλημα. Λοιπόν, να σου πω ότι μπορείς να πάρεις κάποια κεριά, έτσι, μια κούπα, ένα ωραίο έτσι, αρκουδάκι, κάτι αυτό που εκτιμάει, να το εκτιμήσει ο άλλος. Τώρα το αρκουδάκι, η αλήθεια είναι τόσο πολύ και εγώ δεν πολύ τρελαίνομαι. Τέλος πάντων, προχωράμε. 3 με 6 μήνες, παιδιά. Αυτό το στάδιο είναι το από τα πιο ωραία στάδια σε μια σχέση, καθώς είναι η περίφημη, λέει, φάση του μέλητος. Την εποχή δηλαδή εκείνη που η λέξη θαυμασμός και η λέξη έλξη πραγματικά χτυπάνε κόκκινο. Οπότε, εκεί κάπου βλέπετε και αναγνωρίζετε ποιον έχετε απέναντί σας. Μπορείτε να πάτε για ένα ωραίο ρομαντικό δείπνο σε ένα εστιατόριο. Εκεί μπορείτε να χαρίσετε
Τέλειο αυτό. Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, παιδιά. Άσχετα με τον Άγιο Βαλεντίνο, πάντως ένα επιτραπέζιο παιχνίδι είναι ό,τι πρέπει. Να βρείτε πολύ ωραίες εφαρμογές στο κινητό που είναι επιτραπέζια παιχνίδια, όπως το PES Vres, ας πούμε, και να παίζετε με τον αγαπημένο σας. Περνάει πάρα πολύ ωραία και επικοδομητικά η ώρα. Ούτε που το καταλαβαίνεις, γελάς με τον άλλον, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να γελάς με τον σύντροφό σου. Έτσι, να τα λέμε και αυτά, δεν είναι. Δεν είναι, να υπάρχει το χιούμορ. Και μπορείτε να κάνετε και. Έτσι να βρείτε και ένα άλλο πιο ωραίο παιχνίδι. Ε, ωραίο, καλό. Λοιπόν, να συνεχίσω. Ναι, πού σου. 6 μήνες με 1 χρόνο, παιδιά. Εκεί, μπράβο σας που τα έχετε καταφέρει και έχετε φτάσει στο εξάμηνο ή έχετε φτάσει στο χρόνο. Μιλάω και εγώ το μεταξύ που όλες μου σχέσεις ξεπερνούσαν τα 3 χρόνια. Προχωράμε. Λοιπόν, τότε ανήκετε, παιδιά, σε μια κατηγορία και ανήκετε στην κατηγορία της μακροχρόνιας σχέσης. Η μακροχρόνια σχέση είναι από 6 μήνες μέχρι 1 χρόνο. Έλα, Παναγία μου και έλα, Χριστέ μου. Μάλιστα. Για τα σημερινά δεδομένα, άκου τώρα. Τι λες, ρε παιδάκι μου. Okay. Εκεί τότε μπορείτε λίγο να παίξετε λίγο πιο aggressive, ας πούμε, να πάρετε γυαλιά, τσάντα στην κοπέλα σας, πορτοφόλι, ζώνη, παπούτσια, whatever, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Εκεί πια γνωρίζεις πολύ καλά τον άλλον, οπότε ξέρεις και τι δώρο θέλει. Είναι ένα έξτρα δώρο, ουσιαστικά, καταλάβατε, είναι μια έξτρα γιορτή. Έχεις τη γιορτή σου, έχεις τα γενέθλιά σου, έχεις και Χριστούγεννα, σημαντικό, εκεί ανταλλάζεις δώρα, και Άγιος Βαλεντίνος, μάνι 4 δωράκια. Α, βάλτε και επέτειο, πολύ σημαντικό. Γνωριμίας, μετά βάλετε και επέτειο γάμου, βάλετε και. Λοιπόν, πάμε στα 2 με 3 χρόνια τώρα. Αφού είστε μαζί, παιδιά, 2 με 3 χρόνια, λέει, και φυσικά είναι και πολύ πιθανό να μένετε και μαζί, ένα πολύ ωραίο ρομαντικό έτσι δείπνο στο σπίτι. Τι μου σημαίνει εδώ? Ένα πολύ ωραίο ρομαντικό δείπνο στο σπίτι είναι ό,τι πρέπει. Θα συμφωνήσω σε αυτό και μπορείτε έτσι να μαγειρέψετε εσείς στον σύντροφό σας ή και το αγόρι μπορεί να μαγειρέψει έτσι. Να σας πω κάτι, αυτά είναι και πραγματάκια μας που μπορούμε να το κάνουμε καθημερινά. Γι' αυτό ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας έτσι, αυτή είναι εδώ την πολύ ωραία λίστα. Γιατί μπορούμε να τα κάνουμε και καθημερινά και να κρατάμε τη σχέση ζωντανή. Να κρατάτε τον έρωτα τέλος πάντων ζωντανό, γιατί χρειάζεται διαφορετικά. Δεν είναι, τον έρωτα δεν πρέπει να το γιορτάζουμε μόνο μία φορά το χρόνο. Συμφωνείτε? Δεν θα συμφωνείτε, θα συμφωνείτε. Λοιπόν, οπότε. Τι? Να πάω σε ένα διάλειμμα, Ας πάω σε ένα διάλειμμα και ας επιστρέψω. Γιατί έχω και άλλες έτσι ωραίες προτασούλες για να κρατήσετε τον έρωτα ζωντανό, έτσι αφού είμαστε στα απόνερα πια του Αγίου Βαλεντίνου. Θα σας πω τι άλλο μπορείτε να κάνετε. Εδώ ο μάστερ της σχέσης άλλωστε, not. Αλλά πάμε λίγο σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και ουσιαστικά πια η φάση μας είναι το πώς θα κρατήσουμε τον έρωτα ζωντανό. Σωστά, δηλαδή, γιατί είχαμε τον Άγιο Βαλεντίνο την Παρασκευή, ας πούμε, και το γιορτάσατε πολύ ωραία. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι να γιορτάζεις μια φορά το χρόνο. Το θέμα είναι να γιορτάζεις κάθε μέρα. Και να βρίσκεις έτσι ωραία μικρά τυψάκια και ωραία μικρά hints, ώστε να το κρατάς τον άλλον σε εγρήγορση, ρε παιδί μου. Να μην ξεχνάτε και να μην σας παίρνει, γιατί σίγουρα θα σας πάρει μπάλα, σίγουρα θα σας πάρει ρουτίνα, δεν το συζητάμε αυτό. Οπότε, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να μην συμβεί αυτό? Να υπάρχουν έτσι κάποιες ωραίες μικρές ανασούλες μέσα στη διάρκεια αυτής της σχέσης. Επίσης, λοιπόν, μπορείτε να κάνετε ένα πολύ ωραίο δώρο, το οποίο μπορεί, ας πούμε, να είναι μια επίσκεψη σε ένα σπα. Εκεί είναι λίγο προκατηλημένοι, μπορώ να πω κάπου εδώ, οι άντρες με την επίσκεψη στο σπα. Και το καταλαβαίνω, γιατί μπορεί να αισθάνονται λίγο περίεργα, ξέρεις. Εντάξει, μπορείτε όμως, ή ένα πολύ ωραίο διήμερο, ας πούμε. Και το διήμερο, ξέρετε πότε να είναι, όχι Σαββατοκύριακο. Να το φτιάξετε έτσι, ώστε να πάρετε 2 μέρες άδεια από τη δουλειά σας. Δηλαδή, ξέρω εγώ, να είναι Δευτέρα Τρίτη. Να περάσετε εδώ το Σαββατοκύριακο και να φύγετε Κυριακή και να γυρίσετε Τετάρτη, ας πούμε. Λέω εγώ Τετάρτη πρωί. Αλλά να το κάνετε αυτό το Δευτέρα Τρίτη είναι ό,τι πρέπει, παιδιά. Και μετά πας τη δουλειά σου κανονικά Τετάρτη και ούτε που το καταλαβαίνεις πώς έχει περάσει το Πέμπτη Παρασκευή, ας πούμε. Και έχετε περάσει και λίγο χρόνο παραπάνω μαζί και. Έχετε έτσι αναζωπηρώσει και λίγο τη σχέση σας. Κι όμως. Λοιπόν, εδώ λένε ότι άμα είσαι 3 με 5 χρόνια με τον άλλον, σε αυτό λέει το σημείο της σχέσης είναι εκεί, λέει, κάπου έχει εξαντληθεί κάθε ιδέα. Οπότε ένα ταξίδι είναι ό,τι πρέπει, είναι αυτό που σας έλεγα εγώ πριν από λίγο, εκεί στα 3 με 5 χρόνια. Και τώρα, παιδιά, αν είστε παντρεμένοι με παιδιά, τελειώσαμε. Αν είστε παντρεμένοι με παιδιά, εκεί. Καλό θα είναι, ας πούμε, η φίλη μου. Η φίλη μου ήρθε, έφυγε και πήγε μαζί με τον άντρα της και το παιδί της. Που το παιδί της τώρα είναι ενός, ένα και κάτι. Είναι μικρή. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Φύγανε και πήγανε ταξίδι στην Κούβα, παρακαλώ πάρα πολύ. Φοβερό. Πήγανε στην. Ναι, πήγανε ταξίδι στην Κούβα. Μαζί με τον μπεμπέ. Γενικώς.
Κι όμως, κι όμως, εντάξει, βέβαια, αυτή είναι και ένα ζευγάρι φανταστικό. Μοναδικό, ζηλευτό. Γενικώς όλες μου οι φίλες έχουν ζηλευτούς άντρες. Και έτσι αυτό πολύ μου αρέσει. Έχουνε... Τι, αν έχουν φίλους αυτοί οι άντρες, θες εσύ τώρα, μην πω και το όνομά σου, γιατί αν πω το όνομά σου θα σε... Α, για ποιον? Παιδιά, σας παρακαλώ. Όχι, παρόλα αυτά. Λοιπόν, ναι, είμαι στη φάση πια που όλοι μου οι φίλοι είναι παντρεμένοι με παιδιά. Όλοι, πια. Δηλαδή, έπεσαν και τα δύο τελευταία οχυρά που είχα. Εντάξει, μάλιστα το ένα οχυρό που έπεσε είναι και έγκυος. Jesus Christ, superstar, που έλεγα Χριστέ μου ότι αποκλείεται αυτός ο άνθρωπος να μείνει και να σοβαρευτεί και να κάνει οικογένεια και να κάνει παιδιά. Κι όμως έπεσε για το τελευταίο χειρό, τέλειωσα, κάπου εδώ, σηκώνω τα χέρια μου ψηλά και πια ο μοναδικός άνθρωπος που σε αυτή στις παρέες μου όλες, γιατί έχω και ξεχωριστές παρέες, εντάξει, εκτός από μία φίλη μου που κρατάει δυνατά το λάβαρο, εκτός από εκείνη, όλοι οι υπόλοιποι, όλοι έχουν πλέον αποκατασταθεί, όπως λένε και οι γονείς μας. Έχουνε ρε παιδιά, αδερφέ, μια αγκαλιά να πέσουνε, καταλαβες. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν πειράζει. Σημασία έχει να είμαστε ευτυχισμένοι. Αυτό είναι. Είτε είσαι ευτυχισμένος με κάποιον δίπλο σου, είτε είσαι ευτυχισμένος μόνος σου, αν τα έχεις βρει και με την πάρτι σου, δε ακόμα καλύτερα. Anyway, λοιπόν, μικρούς τρόπους να βρίσκετε να ανανεώνετε τις σχέσεις σας, παιδιά. Εγώ αυτό έχω να σας προτείνω και τίποτα περισσότερο. Έτσι, μικρά, έτσι, ωραία hints και τυψάκια. Ξέρετε όλοι τι πρέπει να κάνετε. Ξέρετε και το πιο σημαντικό, αυτό που έχω να σας πω σαν συμβουλή, είναι να μην θεωρείτε ποτέ στη ζωή σας τίποτα δεδομένο και πόσο μάλλον τους ανθρώπους. Γιατί μόλις τους θεωρήσουμε δεδομένους, τσουπ, εκεί κάτι ξεκινάει και δεν πηγαίνει καλά. Τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτή τη ζωή. Και πόσο μάλλον ο έρωτας. Λοιπόν, πάμε λίγο στην αγαπημένη μου Wet and Wild και πάμε λίγο σε αυτές τις αγαπημένες σκιές που έχω εδώ. Βέβαια, έχω πολύ πράγμα να σας δείξω, ωστόσο είναι 4 παλέτες αυτή τη στιγμή θα κρατήσω στα χέρια μου. Αν βρω και την επόμενη θα είμαι και πάρα πολύ ευτυχισμένη. Αλλά μπορεί και να μην τη βρω ωστόσο τώρα. Δεν πειράζει, δεν έχει καμία σημασία. 4 παλέτες, γίνεται ένας χαμός εδώ όπως καταλαβαίνετε, όπου η κάθε παλέτα σας δείχνει μάλιστα και 2 διαφορετικά μακιγιάζ από πίσω, εδώ. Έχετε 2 διαφορετικούς τρόπους να μακιγιαριστείτε. Το ένα είναι το πιο grande και το άλλο είναι το πιο ήσυχο, ας πούμε. Αλλά ό,τι και αν, όποιο και αν επιλέξετε να κάνετε, οι οδηγίες υπάρχουν. Διότι υπάρχουν και αριθμοί στις παλέτες για το πώς θα συνδυάσετε τα χρώματα μεταξύ τους. Το καλό με τις συγκεκριμένες είναι ότι είναι η Color Icon, έτσι, τη Wet n Wild. Το καλό με τις συγκεκριμένες είναι ότι μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολο μπλεντάρισμα, ούτως ώστε να μην ξεχωρίζουν τα χρώματα και να μπορέσετε να φτιάξετε αυτό το υπέροχο cut eye, ας πούμε. Εγώ το έχω κάνει. Καλή ώρα. Και σας τη συστήνω ανεπιφύλακτα, skourascosmetics.gr, μπαίνετε και κάνετε τις παραγγελίες σας. Αλλά επίσης ακολουθείτε και το Skouras Cosmetics κάτω Παύλα Official για να δείτε ότι άλλο υπάρχει και ανεβαίνει μέσα από εκεί και μπορείτε να παραγγείλετε. Παρ' όλα τα αυτά, Wet n Wild Greece σε Facebook και Instagram για να δείτε ό,τι νέο τρέχει, γιατί η Wet n Wild δημιουργεί τάσεις, αυτό σας το έχω πει και θα συνεχίσω να το λέω και θα συνεχίσω σε πολύ πολύ λίγο, μόλις επιστρέψω δηλαδή, με είδηση για το τραγούδι του James Bond και μάλιστα είναι η τελευταία ταινία του Daniel Craig που θα ενσαρκώσει τον πράκτορα 007. Ποιος θα τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι? Το τραγούδι του James Bond, το οποίο έχουν κατά καιρούς τραγουδήσει Madonna, η Adele, η Tina Turner, η Duran Duran, ο Sam Smith και πολύ πολύ ακόμα. Ποιος θα είναι αυτή τη φορά ο άνθρωπος που θα κρύβεται πίσω από το soundtrack της ταινίας, θα το δούμε μαζί. Αλλά έχω έτσι και μια πολύ σοβαρή καταγγελία από τα μοντέλα της Victoria's Secret. Πάμε όμως τώρα να φύγουμε σε break και επιστρέφουμε. Τι χαμός. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παιδάκια, ακούστε με λίγο, εσείς εδώ, εσείς εκεί έξω, όλοι σας. Καθώς, μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Κάθε χρόνο, λέει, καταναλώνονται περισσότερα από 900 εκατομμύρια πλαστικά καλαμάκια. Πολλά, μάλιστα, από αυτά καταλήγουν φυσικά στις θάλασσες και στις παραλίες, στις ελληνικές θάλασσες και στις παραλίες. Οπότε, κάθε φορά που παίρνετε ένα πακέτο μακαρόνια μέλισσα νούμερο 2, να το ξέρετε, ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μερικά από αυτά τα καλαμάκια. Το νούμερο 2 είναι η εναλλακτική σου. Η μέλισσα θα είναι μαζί μας στο Mad About Arts by Campari και θα καταλάβετε περισσότερα πράγματα. Ήθελα έτσι πολύ να το επικοινωνήσω και αυτό μαζί σας και επειδή μιλάω για το Mad About Arts, το Mad About Arts, παιδιά, είναι η καρδιά της τέχνης όπου χτυπάει πραγματικά δίπλα σας. Είναι
ένα, έτσι, κάποια, πώς να το πω τώρα, εναλλακτικά βραβεία θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω. Mad About Arts by Campari 2020, όπου είναι και είναι ανατρεπτικά επίσης. Μπείτε στο madaboutarts.gr, δηλώστε συμμετοχή σε 9 κατηγορίες, μέχρι τις 26 Φλεβάρι μπορείτε να το κάνετε αυτό, διότι μιλάμε για τα Unexpected Creativity Awards και τα hashtag μας είναι Mad About Arts 2020, αλλά και Mad About Arts by Campari. Τώρα, πάμε λίγο... Εκεί θες? Οκ. Okay. Why? Τι θες? Α, θα πάμε να πάμε στη Victoria's Secret. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός τώρα με τα αγγελάκια της Victoria's Secret και για την ακρίβεια με πολλά από τα μοντέλα που έχουν περάσει από την Victoria's Secret, καθώς υπάρχει έτσι μια επίθεση για μισογυνισμό. Τι γίνεται τώρα, παιδιά? Τα μοντέλα της Victoria's Secret, πολλά από τα μοντέλα μάλλον της Victoria's Secret, 100 και πάνω, προχώρησαν σε πάρα πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες, βλέπουμε εδώ και φωτογραφία παράλληλα, όπου κάνουν λόγο μεταξύ όλων των υπολείπων για διαπόμπευση, για άσεμενες, λέει, παρατηρήσεις και πιέσεις για γυμνές φωτογραφίες. Όλα αυτά είναι μοντέλα τα οποία υπέγραψαν μια επιστολή την οποία την έστειλαν μάλιστα στους New York Times, όπου καταγγέλνουν, λέει, την εταιρεία για μια μακρά ανοιχτή. Καταγγέλνουν μάλλον το διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας. Κάτσε, γιατί σκάλωσα τώρα. Ναι, απευθύνονται στο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, γιατί έχω και άλλες πληροφορίες μπροστά μου, γιατί ήθελα να σας πω τα ονόματα των μοντέλων. Μιλάμε, μεταξύ των υπολείπων είναι και η Κρίστη Τέρλινγκτον, είναι και η Άμπρε Βαλέτα, είναι η Ίσκρα Λόρενς, μαζί με άλλα 100 έτσι, πολύ πολύ διάσημα ονόματα, και ενώθηκαν μέσω της Model Alliance και έφτιαξαν αυτή την επιστολή, την υπέγραψαν αυτή την επιστολή, φιλοξενήθηκε και στο New York Times, εξαιρετικά ότι έχει γίνει τόσος ντόρος πίσω από αυτό. Επέβαλα να σας πω ότι οι καταγγελίες λένε, ας πούμε, για ανάρμο στη συμπεριφορά απέναντι στα μοντέλα και στους υπαλλήλους, διαπόμπευση σωμάτων, άσεμνες παρατηρήσεις, τιμωρίες με τη μη καταβολή προκαταβολών, μη εξουδετερωμένη χρήση, τέλος πάντων πάρα πολλές καταγγελίες και πολύ σοβαρές καταγγελίες, όπου εκεί ως βασικό δράστη καταδεικνύουν τον Ράζεκ, όπου υποστηρίζουν, λέει, ότι ενθάρρυνε την εδραιωμένη κουλτούρα του μισογυνισμού, του εκφοβισμού και της παρενόχλησης. Τώρα τι γίνεται? Υπάρχει η Elle Brands από πίσω, η οποία ανήκει, στην οποία μάλιστα ανήκει και το εμπορικό σήμα της Victoria's Secret. Έτσι προσπαθώ να σας τα δώσω όσο πιο κατανοητά γίνεται. Τα καταλαβαίνετε εσείς πάνω? Ε, μπράβο. Αν τα καταλαβαίνετε εσείς πάνω, μου αρέσει. Λοιπόν, υπάρχει μια εταιρεία, το Elle Brands που σας είπα, όπου ανήκει και το σήμα και τάσεται υπέρ των μοντέλων και δηλώνει ότι έχουμε, λέει, τους ίδιους στόχους με την Model Alliance για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ευημερία των μοντέλων. Και όλο αυτό ουσιαστικά, πέραν όλων των υπολείπων, γίνεται και για... Γίνεται και για επίσης... Μπορεί να έχει και εκπαιδευτικούς λόγους, γιατί επίσης όλοι οι εργαζόμενοι σε όποια δουλειά έχουν δικαιώματα και πρέπει να ξέρουν τα δικαιώματα τους. Λοιπόν, να σας πω ότι το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται Respect, το οποίο θεωρείται το μόνο πρόγραμμα λογοδοσίας σχεδιασμένο από και για μοντέλα. Γιατί αν υπάρχει κάποιος που ξέρει καλύτερα, είναι τα ίδια τα μοντέλα και αν ξέρουν πολύ καλύτερα τι είναι αυτό που περνάνε εκείνα. Γιατί μην νομίζετε ότι ο χώρος της μόδας είναι εύκολος, σε καμία περίπτωση δεν είναι εύκολος. Μια φωτογράφηση είχα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα και πήγα και ανέβηκα πάνω σε μια κουνιά και έπεσα κάτω και σκοτώθηκα. Και δεν μπορώ να περπατήσω. Ναι, γιατί είμαι top model. Τέλος πάντων, φαντάσου που εμένα δεν είναι και η δουλειά μου αυτή, έτσι, και ήταν ένεκα φωτογράφηση, ας πούμε. Γιατί όταν κάνεις μια φωτογράφηση, όταν κάνεις μια φωτογράφηση, μετά αυτή συνοδεύτηκε από συνέντευξη. Ρωτήστε με. Όχι, δεν πρόλαβε κανένας την τούμπα αυτή. Δεν την πρόλαβε κανένας. Έπεσε από μια κούνια, ωστόσο, θέλω να σου ενημερώσω, σοφάκι μου. Και δεν μπορώ να περπατήσω τώρα 2 μέρες, έχει τραβήξει το πόδι μου. Μαμά, μην ανησυχείς, όλα είναι καλά. Ή θα δείξει τέλος πάντων στην πορεία. Ε, αν τρώω. Α, τρώω. Ναι, το πιο σημαντικό είναι ότι τρώω. Τρώω και με το παραπάνω τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break, θέλετε? Α, πάμε στην Καμίλα Γραγιού. Οκ. Πάμε να δούμε το βίντεο βασικά.
Λοιπόν, γενικά είναι πολύ καλό, καλοδηλωμένο βίντεο, My Oh My, όπου είναι το συγκεκριμένο τραγούδι και για την ακρίβεια το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, ένα έτσι ωραίο νοσταλγικό ταξίδι στην εποχή του Hollywood, νομίζω το είδατε, όπου είδατε και τον ανερχόμενο rapper και θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, Oda Baby. Και είναι η πρώτη του συνεργασία με την Καμίλα Καμπέγιο. Ένα τραγούδι, παιδιά, που συνδυάζει έτσι πολύ pop και ρεγκετόν. Είναι μια πολύ σωστή και δοκιμασμένη συνταγή από την τραγουδίστρια. Και μάλιστα καταλήγει σε ένα έτσι ωραίο μεθυστικό και ρυθμικό γεμάτο ένταση και ζωντάνιο κομμάτι. Γενικά, μας έχει συνηθίσει σε αυτό η Καμίλα. Και αυτό έτσι το νοσταλγικό ταξίδι στην εποχή αυτή, την κλασική εποχή του Hollywood, μας δίνει έτσι ένα upgrade παραπάνω, θα έλεγα. Πάμε! Επιστρέφουμε. Η τελευταία μου είδηση για σήμερα είναι ποιος του Δουν, τα ερμηνεύση του Δουν, το τραγούδι του James Bond του Δουν, σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να είχα ένα κουκαλάκι τώρα, τι ωραία που θα ήταν, ε. Όχι. Ωραίο κοκοράκι. Και ένα ωραίο κοκαλάκι να είχα όμως, τι ωραία που θα ήταν. Ρε κορίτσια, εσείς που μας παρακολουθείτε, στείλτε ένα κοκαλάκι ένα λεπτάκι εδώ πέρα. Το κάνετε κι εσείς αυτό με τα μαλλιά σας που τα γυρνάτε το ένα γύρω από το άλλο. Και δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω και το καλαμάκι μου τώρα, γιατί το έχω βουτήξει στον καφέ. Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Έτσι, με πολύ γλυκιά και όμορφη διάθεση. Και για να κλείσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή, αυτήν εδώ την πολύ πολύ όμορφη Δευτέρα. Χαμός, κάποιος μπαίνει μέσα στο πλατό. Κάποιος μπαίνει μέσα στο πλατό. Παιδιά. Λοιπόν, για να κλείσουμε. Και κάποιος τον κρεμίζει, μάλλον. Για να κλείσουμε αυτή την πολύ πολύ όμορφη Δευτέρα, εσείς όμως να μείνετε εδώ συντονισμένοι φυσικά στην παρέα μας, γιατί θα έρθει και η Ελένη σε πολύ πολύ λίγο. Έρχεται και ο Θέμης. Σας κρατάμε, νομίζω, μια πολύ ωραία συντροφιά για να πιείτε το καφεδάκι σας, να φάτε το φαγητάκι σας και να υπάρχει κάτι πολύ ωραίο να παίζει από πίσω. Να πω μια γλυκιά καλησπέρα σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε από καφετέρειες, από γυμναστήρια, από στρατόπεδα και γενικά σε εσάς που μας έχετε στο mute. Και σας στέλνουμε και ένα φιλί εδώ πέρα, πολύ πολύ μεγάλο. Μου έχεις φάει την ψυχή. Μου έχεις φάει την ψυχή. Δεν βλέπεις πόσο μιλάω. Μίλησε κι άλλο. Ποιος θα είναι άλλος, ο Μανώλης είναι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Άσε με να πηγαίνω εγώ στους Ορλάδες. Να έχει γίνει ο λάριγκάς μου τόσος. Θα σου έλεγα τώρα τίποτα, αλλά είχε χάρη. Λοιπόν, μισό λεπτό. Anyway, κάτσε γιατί είμαι αυτός τώρα. Τι να φύγει, έφυγε. Εντάξει, όλα καλά, μην αγχώνεστε. Πάμε στο νούμερο ένα θέμα που περιμέναμε όλοι πώς και πώς. Α, πριν από αυτό να σας στείλω λίγο μέχρι το θέατρο, μέχρι το σύγχρονο θέατρο, Ευμολπιδών 45, στάση μετρό Κεραμικός, 2-10-36-34-64-380, καθώς και σύγχρονοθέατρο.gr, οι παραστάσεις είναι Τετάρτη, 6 και 4 το Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και 4 και την Κυριακή στις 9 και μιλάω για το έργο αυτό του Κάρολ Ντίκενς, σκηνοθεσία είναι της Λιλής Μελεμέ και φυσικά μιλάμε για το Great Expectations, αυτές τις μεγάλες, μεγάλες προσδοκίες όπου για πρώτη φορά ανεβαίνουν στο θέατρο, στο Αθηναϊκό Θέατρο και αξίζει να πάτε να δείτε και να παρακολουθήσετε. Έκανε πρεμιέρα 31 Γενάρη, πηγαίνει πάρα πολύ καλά, γι' αυτό να μπείτε να κλείσετε και να πάρετε τα εισιτήριάκια σας. Last but not least, έχουμε βίντεο. Ρίξτε το βίντεο. Φυσικά και ήτανε η Billie Eilish, No Time to Die. No Time to Die είναι αυτό το κορίτσι το οποίο σημειώνει τεράστια επιτυχία. Η 18χρονη πλέον Billie Eilish, η οποία θα είναι αυτή που θα ερμηνεύσει το τραγούδι του James Bond. Το έχει γράψει μαζί με τον αδερφό της. Είναι το τελευταίο, όπως σας είπα, φιλμ της δημοφιλούς σειράς όπου θα πρωταγωνιστήσει ο Daniel Craig, που θα ενσαρκώσει έτσι τον εμβληματικό πράκτορα 007. Συγκεκριμένα θα σας πω και τι ανέφεραν και έτσι τα δύο αδέρφια. Μάλλον λένε για αρχή ότι έχουν γράψει, λέει, ένα απίστευτα δυναμικό και συγκινητικό τραγούδι, το No Time to Die, το οποίο έχει δημιουργηθεί, λέει, άψογα για να συνδυαστεί με τη συναισθηματική ιστορία του φιλμ. Καταλαβαίνετε τι μένετε να δούμε στους κινηματογράφους από τις 2 Απριλίου στους κινηματογράφους τους ελληνικούς, έτσι. Ενώ η Billie Eilish και ο αδερφός της ο Φινέας δηλώνουν ότι θέλαμε, λέει, πάντα να γράψουμε ένα τραγούδι για τον James Bond. Μάλιστα. Εντάξει. Νομίζω ότι το περιμένουμε πώς και πώς. Είπανε χαρακτηριστικά ότι είναι ένα αλήθεια θρηλυκό franchise, το οποίο έπρεπε να πείσουμε πολλούς ανθρώπους ότι ήμασταν η σωστή επιλογή. Μετά έπρεπε να γράψουμε ένα τραγούδι που θα άρεσε σε όλους. Συνεπώς ήταν μια πολύ πολύ δύσκολη διαδικασία. Το θέλατε, το ζητήσατε.
Μπορείτε να μπείτε φυσικά και στο YouTube και να το ακούσετε και να το παρακολουθήσετε. Εμείς κάπου εδώ, αχ Παναγίτσα μου, θα φύγουμε. Θα σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ πολύ ωραία Δευτέρα, μια πολύ πολύ ωραία εβδομάδα. Θα τα πούμε αύριο, τεράστιο τεράστιο φίλε την αγάπη μου. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, μείνετε εδώ συντονισμένοι στο πρόγραμμα του MAD. Σε βλέπω, Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο πρόγραμμα του MAD. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε όλους σας. Bye!